Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινάει σήμερα στην Ουάσιγκτον η Ιερενή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία και θα συζητηθεί η διαθέτηση του ελληνικού χρέους, η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, αλλά και μετά το μνημόνιο εποχή. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πετμάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι η καθιερωμένη Ιερενή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία μπορεί η Ελλάδα να μην είναι το πρώτο θέμα συζήτησης, αλλά σίγουρα θα απασχολήσει και επισήμως τις κομβικές διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, αλλά και στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό σημείο όσον αφορά τόσο και το τέλος του μνημονίου με την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, όσο και κυρίως το μεταμνημονιακό πρόγραμμα. Να πούμε βέβαια ότι το βασικό μενού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι άλλο. Είναι ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, είναι όλες οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή και τη Συρία, είναι τα κρυπτονομίσματα, είναι γενικότερα μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις, αλλά σίγουρα υπάρχουν και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν το βασικό ρόλο για το ελληνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι όταν έχει στον ίδιο χώρο την Κριστίν Λαγκάρντ, έχει στον ίδιο χώρο τους υπουργούς των οικονομικών όλων των εμπλεκομένων και έχει και ουσιαστικά και τους βασικούς τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι πολύ λογικό να συζητηθούν θέματα. Ταυτόχρονα, παραδοσιακά κατά την Ιερενή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας μια σειρά από εκθέσεις που έχουν να κάνουν και με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και εκεί θα έχουμε αναφορές στην Ελλάδα, οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες κυρίως σε παρόδο έχουν παραλάβει τα αποτελέσματα των stress test. Άρα έχουμε μια κουβέντα και εκεί, το πολιτικό της τουλάχιστον σκέλος. Και βέβαια έχουμε να δούμε το φλέγον θέμα του ελληνικού χρέους, καθώς φαίνεται σε αυτό το θέμα και στο αν θα παραμείνει ή όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υπάρχουν ακόμα αποστάσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, αποστάσεις όμως οι οποίες καλούνται να καλυφθούν σχετικά άμεσα. Δεδομένου ότι είμαστε τώρα μέσα προς τέλη Απριλίου που θα ολοκληρωθεί και η Σύνοδος, μέχρι μάξιμου τον Ιούνιο θα πρέπει να υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση, ώστε το τελευταίο δυνατό χρονικό περιθώριο είναι το Eurogroup του Ιουλίου, προκειμένου να έχουν βρεθεί λύσεις. Αλλά σίγουρα αυτά που θα υποθούν στην Ουάσιγκτον, είτε σε ανοιχτές είτε σε κλειστές πόρτες, θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. Και δεν είναι τυχαίο και η σημασία που έχει δώσει και η ελληνική πλευρά με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να είναι εκεί, αλλά και τους επικεφαλείς των χρηματοπιστωτικών ευρημάτων, είτε να έχουν πάει ήδη εκεί, είτε φεύγοντας από τη Φραγκφούρτη όπου βρίσκονται αυτές τις μέρες για τα stress test, να πάνε και στην Ουάσιγκτον προκειμένου να δουν και με την πλευρά πλέον και των Αμερικανών τι θα γίνει και πώς θα κινηθεί τις επόμενες εβδομάδες και μήνες το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.